σύζυγό του, η οποία περιμένει και μωράκι. Είναι σε ενδιαφέρον. Ναι, περιμένουν το δεύτερο παιδάκι του. Παιδιά, είναι σύζυγός του που είναι όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, είναι η δεύτερη. Είναι η δεύτερη σύζυγός του. Έχουν αποκτήσει ένα παιδάκι, ένα αγοράκι, τον Νικόλα, που πήρε και το όνομα του πατέρα του Γιάννη Κότσιρα. Την βλέπουμε σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. 5 με 6 μηνών πρέπει να είναι, από ό,τι βλέπω εγώ με την, κυλίτσα της, έτσι όπως είναι. Κάθισε με τον κόσμο, μίλησε και αυτή. Δηλαδή δεν ήταν από τις εγκυμονούσες που ξέρεις είσαι βαριά και δεν μπορείς να περπατήσεις. Από ήταν πίσω πολύ φαίνεται άνετη. Λίγο Γιάννης Κότσιρας, παιδιά, έχει ασπρίσει λίγο Γιάννης Κότσιρας, τι μου φαίνεται. Εντάξει, ένα τσίγκ δεν θα ασπρίσει και να δούμε τι λέει ο ίδιος. Ναι. Ο Θάνος Μικρούτσικος είναι ο πνευματικός μου πατέρας. Είναι ένας άνθρωπος που τον έχω στην οικογένειά μου, τον αγαπώ πολύ. Και έχω την τύχη να έχω στην οικογένειά μου, εκτός από ένα σπουδαίο άνθρωπο, έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες που έχει βγάλει αυτός ο τόπος. Είμαι πολύ τυχερός να είμαι σε αυτή τη συναυλία. Ποιο τραγούδι σας έχει στιγματίσει και το αγαπάτε πολύ? Είναι πολλά. Σαφέστατα είναι όλος ο Σταυρός του Νότου, ο δίσκος. Αλλά υπάρχει το Αυτός ο Ήλιος που μου έχει προσφέρει και το έχω τραγουδήσει εγώ. Και ένα τραγούδι που λέγεται Για μια Ντολόρες ή αλλιώς του αιώνα την Παράγκα. Το οποίο για πολλούς λόγους που ξέρει ο Θάνος είναι πολύ αγαπημένο μου. Μια χαρά τον βλέπω και τον Γιάννη Κότσιρα. Περιμένει και το δεύτερο παιδάκι. Εκπληκτικός καλλιτέχνης. Ξέρεις πώς έχουμε γνωριστεί με την δεύτερη σύζυγό του? Την Κατερίνα Πέρου. Ήταν φανατική θαυμάστριά του. Ναι. Γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν, κάνανε το παιδάκι τους, μένουν στη Ραφίνα. Παντρεύτηκαν και με θρησκευτικό γάμο. Πολιτικό γάμο, ναι, και θρησκευτικό, και μετά στη Ραφίνα. Πέρσι έγινε αυτό και έγινε το λεγόμενο γαμοβάφτιση.